Για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, αυτό που συντελείται στην περιοχή της Αμαζονίας μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως απόλυτη οικολογική καταστροφή και ως ένα έγκλημα διαρκείας. Χωρίς καμία αμφιβολία, οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, στον πνεύμονα της γης όπως αποκαλείται, παραπέμπουν σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο για λογαριασμό επιχειρηματικών συμφερόντων στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης και το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους. Άλλωστε, αυτή είναι και η βασική αιτία της καταστροφής του περιβάλλοντος. Επιπλέον, θα λέγαμε, εκφράζει αδυσόπιτους ανταγωνισμούς ανάμεσα σε τμήματα του κεφαλαίου διεθνώς που σχετίζονται με τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή και το λεγόμενο πράσινο New Deal, που επενδύουν στη λεγόμενη πράσινη ή οικολογική ανάπτυξη σε σχέση με την πιο παραδοσιακή αξιοποίηση των ορυκτών καυσίμων. Αυτή η αντιπαράθεση, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά με τον σκληρό ανταγωνισμό ανάμεσα σε καπιταλιστικές οικονομίες και επιχειρηματικά συμφέροντα. Το έγκλημα στον Αμαζόνιο συντελείται από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που αξιοποιούν την αποψηλωμένη γη για αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή που προορίζεται βασικά για εξαγωγή, για εξορυχτικές και μεταλλουργικές επιχειρήσεις που καταστρέφουν σύν της άλλης τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτή τη βάρβαρη ανάπτυξη που αδιαφορεί για την προστασία του περιβάλλοντος και τους αυτόχθονες λαούς της περιοχής στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις και της Βραζιλίας και των άλλων χωρών και ειδικά τώρα η αντιδραστική κυβέρνηση του Μπολσονάρο. Την ίδια αντιπεριβαλλοντική πολιτική Μπολσονάρο είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις Λούλα και Ρουσέφ. Κανείς τους δεν είναι αθώος. Η ευαισθησία του G7 για την περιοχή και ειδικότερα της Γαλλίας που πρωτοστατεί και η κριτική που δέχεται ο Μπολσονάρο κρύβει επιμελώς τους πραγματικούς λόγους του εγκλήματος στον Αμαζόνιο. Αλλά και η απόφαση των ηγετών του G7 για συμβολική βοήθεια 20 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία και αποκατάσταση του Αμαζονίου είναι άκρος υποκριτική όταν οι ίδιοι αυτοί είναι που καταστρέφουν το περιβάλλον. Ο τσακωμός τους δεν αφορά την προστασία των οικοσυστημάτων στον Αμαζόνιο και την αντιπεριβαλλοντική πολιτική της αντιδραστικής κυβέρνησης Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Σχετίζεται με τις επιδιώξεις να κερδίσουν τα ευρωενωσιακά μονοπόλια και τα επιμέρους από κάθε χώρα, κυρίως Γαλλία-Γερμανία, σε σχέση με ανταγωνιστές από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Νοτιοαμερικανικού Εμπορικού Μπλοκ, όπου κυριαρχούν Βραζιλία και Αργεντινή. Σχετίζεται επίσης με την αυξημένη δράση αμερικανικών, κινέζικων και ρωσικών μονοπωλιακών ομίλων που θέλουν να εκμεταλλευτούν το τεράστιο φυσικό πλούτο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης του Αμαζονίου είναι η τρομερή τα τελευταία χρόνια αύξηση της παραγωγής καλαμπουκιού και σόγιας που πάει κυρίως για εξαγωγή, δεν αφορά δηλαδή τη διατροφή του ντόπιου πληθυσμού και ελέγχεται από δύο κολοσσούς αμερικανικών συμφερόντων. Η πρώτη χώρα εισαγωγέας βραζιλιάνικης σόγιας είναι η Κίνα και στη δεύτερη θέση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίδια περίπου εικόνα υπάρχει και για τα κτηνοτροφικά προϊόντα, για να μην μιλήσουμε για ορυκτά και τα μεγάλα μονοπόλια που κρύβονται από πίσω στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες. Και φυσικά, όσοι πάνε κόντρα στα συμφέροντά τους, αντιμετωπίζουν τα οργανωμένα τάγματα θανάτου από τους σύγχρονους γεωκτήμονες και τα καρτέλ, όπως δείχνουν οι πολλές δολοφονίες ηγετών Ιθαγενών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η διαπάλη αυτή των καπιταλιστών δεν έχει σχέση με καμία προστασία του πλανήτη, αλλά γίνεται στην πλάτη των λαών, γιατί έχει τον ίδιο στόχο τα υπερκέρδη των λίγων ομίλων. Οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων για αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα, σε αρμονία με τη φύση και όσο αυτή μπορεί να προσφέρει, είναι ασύμβατες με την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και κάτι ακόμα. Ζήσαμε και αυτό. Τον καυγά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ για την καταστροφή του Αμαζονίου και την κλιματική αλλαγή. Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για μια υποκριτική αντιπαράθεση, γιατί και οι δύο έχουν βαρύτατες ευθύνες για μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές που κόστησαν ανθρώπινες ζωές,
όπως η πυρκαγιά στο Μάτι, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια πρόσφατα με 25.000 τρέματα δασικής γης που προστέθηκαν στα 12.000 που είχαν καεί πέρυσι. Το ίδιο ισχύει και για τις πλημμύρες στη Μάντρα, στην Κρήτη, σε άλλες περιοχές της χώρας, χωρίς ακόμη να έχουν επουλωθεί οι πληγές με ευθύνη και της προηγούμενης αλλά και της σημερινής κυβέρνησης. Για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα, οι φωτιές στην Ελλάδα ήταν και παραμένουν αποτέλεσμα άλλοτε του στρατηγού ανέμου, άλλοτε της κλιματικής αλλαγής, άλλοτε της ξηρασίας και άλλοτε της παράνοιας κάποιων εμπριστών. Αν μη τι άλλο, κατά τη γνώμη μας, η υποκρισία τους και για το περιβάλλον βγάζει μάτι. Το ΚΚΕ λέει ότι εδώ και τώρα πρέπει να δοθεί βάρος στην ανάπτυξη και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, στην πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών μέσα από ένα σύγχρονο ενίο φορέα σχεδιασμού της αντιπυρικής θωράκισης της χώρας μας. Να καταργηθεί από το 1998 μέχρι σήμερα αντιεπιστημονικός διαχωρισμός πρόληψης και καταστολής. Οι καταστροφικές επιπτώσεις των πυρκαγιών θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί και να αποφευθούν ή να περιοριστούν στο ελάχιστο, όχι μόνο στη χώρα μας, παγκόσμια, αν δίναμε χώρο στην επιστήμη και στην τεχνολογία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφών, αν δημιουργούνταν εκείνες οι υποδομές που θα προστάτευαν τον πολίτη και θα τον θωράκιζαν από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες, αν η εμπορευματοποίηση της γης δεν περιόριζε τις κοινωνικές ανάγκες για άνετη διαβίωση, περιβαλλοντική ανάπλαση, για αναψυχή. Αν κυβερνήσεις, τοπικές περιφερειακές διοικήσεις στέκονταν στο πλευρό του λαού και δεν αναλογίζονταν την ανταποδοτικότητα των έργων σε χρηματικά έσοδα. Αν αυτό το δίπολο κόστος-όφελος καταργούνταν στη βάση της κατάργησης του κέρδους και της προάσπισης των ζητικών σύγχρονων αναγκών του λαού. Για όλα αυτά χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας των λαών όλου του κόσμου, της εργατικής τάξης πρωτίστως και των άλλων λαϊκών στρωμάτων που δέχονται τις συνέπειες για μια κοινωνία που θα βάζει σε προτεραιότητα τη ζωή του λαού και όχι τα κέρδη μιας χούφτας καπιταλιστών. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.